Γράφουμε. Okay. Συνεχίζουμε το θέμα της εμφυλίωσης και θα μιλήσουμε τώρα για την εσωτερική σύγκρουση για την θετική αλλαγή. Πιθανόν το έχετε καταλάβει, γιατί αναφέρθηκα στο διολογισμό για μια θετική αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε. Αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι σωματική ή συναισθηματική, μπορεί να είναι στις σχέσεις μας, στα οικονομικά, επαγγελματικά ή επιτυχία οποιοδήποτε στόχο που θέλουμε. Δηλαδή, τι μπορεί να θέλετε να βελτιώσετε, την υγεία, τη σχέση, οικονομικά, να απελευθερωθείτε από κάποιο φόβο ή συνέστημα ή από κάποια ανάγκη ή συνήθεια, ή να δεχτείτε ή να αγαπάτε κάποιον όπως είναι, ή τον εαυτό σας όπως είστε, που να θέλετε να συγχωρέσετε κάποιον ή να εφαρμόσετε ένα θετικό πρόγραμμα για την υγεία και την αρμονία σας, αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα, ή να πετύχετε οποιοδήποτε στόχο ή αλλαγή. Τώρα, υπάρχουν τρία είδη συναισθημάτων που μας εμποδίζουν στην επιτυχία του στόχου. Αναφερθήκαμε σε δύο στο διολογισμό, δεν αναφερθήκαμε στο πρώτο, που είναι τα συναισθήματα που έχουμε επειδή δεν έχουμε πετύχει ακόμα, ίσως μετά από κάποια χρόνια, την προσπάθεια αυτή. Και έτσι μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση, αυτοαπόρρεψη, ντροπή, ματιότητα, θυμό. Και αυτά τα συναισθήματα δεν μας βοηθάνε να πετύχουμε τόσο. Είναι αρνητικά συναισθήματα που μέσα από τον νόμο της έλξης έλκουν ακριβώς την μη επιτυχία του στόχου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε αγάπη και δύναμη και σεβασμό προς τον εαυτό μας, παρόλο που δεν έχουμε πετύχει ακόμα το στόχο. Αυτό είναι το πρώτο είδος εμπόδιο. Το δεύτερο είδος εμπόδιο είναι τα συναισθήματα που έχουμε για την προσπάθεια. Δηλαδή, αν είναι κουραστική, αν το νιώθουμε ότι είναι μάτια, αν φοβόμαστε, αν θα νιώθουμε στέρηση απολαύσεων ή θα κουραστούμε, ή θα αποτύχουμε, τα δυσάρεστα συναισθήματα που έχουμε για την ήδη για την προσπάθεια να πετύχουμε το στόχο, συντοπιώντας τι χρειάζεται να κάνουμε ή να αυξήσουμε, όπως σας ρώτησε στο διολογισμό, και τι θα χρειαστούμε να αποφύγουμε ή να μειώσουμε για να οικονομήσουμε χρόνο, ενέργεια, σκέψεις, χρήματα προς το στόχο μας. Τώρα, τι μπορεί να είναι μερικές από αυτές τις ενέργειες για να πετύχουμε. Θα αξιοποιήσω για το μάθημα, το παράδειγμα μιας προσπάθειας να δημιουργήσουμε πιο καλύτερη υγεία στο σώμα και στο νου. Ποιες ενέργειες μπορεί να υπάρχουν. Είναι η διατροφή, ασκήσεις, αναπνοές, χαλάρωση, διολογισμό, αυτοανάλυση, ενεργειακή ψυχολογία, προσευχή, ψαλμή, λατρεία, ανιδιωτερή προσφορά, απομονώσεις με σιωπή, διάβασμα πνευματικών βιβλίων, συμμετοχή σε πνευματικές ομάδες, όπως κάναμε τώρα. Τα CD και DVD και αυτά έχουν εξαφανιστεί από την ζωή μας. Τώρα είναι αρχεία στο ίντερνετ ή στο τηλέφωνο μας. Και να θυμηθούμε πνευματικές αλήθειες. Είναι μερικές ενέργειες, θα τα βρείτε στην σελίδα 28 στο φυλάδιο σας, που μπορεί κάποιος να αποφασίσει ότι θέλει να κάνει. Δεν έχουμε βάλει εδώ αυτά που ίσως πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε. Και πολύ πιθανόν, αν δεν έχουμε πετύχει ήδη, να υπάρχει κάποια αντίσταση προς την επιτυχία αυτή. Τι είναι αυτό που προτείνω να σκεφτούμε. Αν θέλουμε κάτι απάνω από 3 χρόνια και δεν πραγματοποιείται, τότε μάλλον υπάρχει κάποια αντίσταση. Είμαστε δημιουργοί. Είμαστε ο Θεός μέσα στα σώματα. Λέγεται στην Καινή Διαθήκη ότι ο Θεός
Είμαστε ναοί του Θεού και ο Θεός είναι μέσα μας. Δεν μιλάμε για το Θεό ένα γέρο με γένεια. Μιλάμε για συνειδητότητα, θεία συνειδητότητα. Η στιγμή που δεν πραγματοποιούμε ένα στόχο που είναι σημαντικό για μας, παρόλο που προσπαθούμε πάνω από 3 χρόνια, για μένα σημαίνει ότι πιθανόν υπάρχει κάποια αντίσταση, όμως ποια αντίσταση. Για να πετύχουμε ένα στόχο χρειάζεται συμφωνία στα 3 επίπεδα του αυτού μας. Ο συνειδητό, που συνήθως συμφωνεί με την επιτυχία του στόχου, το υποσυνείδητο, αλλά και τον ανώτερο αυτό. Αυτά τα 3 κομμάτια του αυτού μας χρειάζονται να συμφωνήσουν για να πετύχουμε το στόχο. Τώρα, συνήθως το συνειδητό θέλει μια όμορφη, άνετη ζωή, χωρίς δοκιμασίες. Υπάρχει μια περίπτωση στο συνειδητό να μην θέλουμε, αν είμαστε στο ρόλο του θύματος, που να μην θέλουμε μια όμορφη ζωή, που να θέλουμε δοκιμασίες και πόνο και δυστυχώς. Κάποιοι άνθρωποι στο ρόλο του δυνατού δεν θέλουν μια άνετη ζωή, θέλουν να παλεύουν. Και θυμάμαι μία κοπέλα που είπε σε ένα σεμινάριο, νομίζω θα εξελιχθώ καλύτερα μέσα από την αρρώστια σε σχέση με την υγεία. Τότε αυτές είναι οι πεπιθήσεις που μπορεί να είναι και συνειδητές που εμποδίζουν την πραγμάτωση της υγείας, της αγάπης, ό,τι μπορεί να υπάρχει. Χρειάζεται να συμφωνήσει και ο ανώτερος αυτός. Τώρα θα υπάρχουν φορές που σαν ψυχές, ως ψυχές, πριν καν γεννηθούμε, θα έχουμε αποφασίσει κάποια πράγματα, τουλάχιστον μέχρι να αποκομίσουμε τα μαθήματα, να μην μπορούμε να τα έχουμε. Δηλαδή να μην έχουμε υγεία μέχρι να μάθουμε τα μαθήματα. Να μην έχουμε αγάπη από άλλους μέχρι να μάθουμε το μάθημα. Να μην έχουμε ευημερία. Τότε υπάρχει μια περίπτωση. Κάποιος στόχος να είναι κλειδωμένος από την ανώτερη μας φύση, γιατί έχουμε περισσότερο να μάθουμε με το να μην τα έχουμε. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει δεν μπορούμε να το έχουμε. Σημαίνει απλώς ότι περιμένει ο ανώτερος αυτός να αξιοποιήσουμε το να μην έχουμε αυτό που θέλουμε, να νιώθουμε την αξία μας, να νιώθουμε ασφάλεια, να νιώθουμε ευτυχία και πληρότητα, ακόμα και χωρίς αυτό, και να απελευθερωθούμε από την ψευδαίσθηση ότι η αξία μας, η ασφάλεια μας, η ευτυχία μας πρέπει να εξαιτιούνται πάνω σε αυτό, γιατί τότε ζούμε στην ψευδαίσθηση ότι είμαστε το εγώ και δεν είμαστε πνεύμα. Τότε μπορεί να υπάρχουν κάποιοι φραγμοί από τον ανώτερο αυτό, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει εμπόδιο από τον ανώτερο αυτό. Και έτσι συνεχίζουμε με ενέργειες προς το θετικό μας στόχο. Δεν λέμε, α, ο ανώτερος αυτός δεν θέλει να το έχω, παρετούμε. Δεν είναι καθόλου αυτό που λέω. Προχωράμε και δίνουμε όλη την ενέργεια προς το στόχο, αλλά χωρίς προσκόλληση στο αποτέλεσμα, γιατί η προσκόλληση μας εμποδίζει, ή να ταυτίσουμε την αξία ή την ασφάλεια μας με την επιτυχία του στόχου. Αυτό είναι ένα συνδυασμό που θα εξετάσουμε αργότερα στο σεμινάριο. Πώς να έχω ενθουσιασμό και να δώσω όλη την ενέργειά μου προς κάτι στόχο που είναι σημαντικό για μένα, αλλά χωρίς προσκόλληση και χωρίς να είμαι δυστυχισμένος μέχρι να το πραγματοποιήσω. Αυτό είναι η συνταγή. Τώρα, στο υποσυνείδητο μπορεί να υπάρχουν διάφορα εμπόδια. Καταρχήν ότι δεν το αξίζω. Το υποσυνείδητο τίνει να πιστεύει ότι αξίζει αυτά που είχε. Και αν δεν είχε αγάπη σαν παιδί, η ευημερία, η στοργή, η αποδοχή, μπορεί να προγραμματιστεί ότι δεν τα αξίζει αυτά. Ότι οι προβλήματα μας δίνουν αξία, αλλά μπορεί να μην θέλω να μην έχω προβλήματα, μπορεί να θέλω να έχω προβλήματα. Ότι δεν είναι ασφαλές να είμαστε καλά. Κάθε φορά που τα πράγματα πάνε καλά, χτυπάμε ξύλο και λέμε ας βγει για καλό. Δεν φοβόμαστε την ευτυχία. Δεν έχουμε μάθει ότι η ευτυχία είναι μια αρετή. Φοβόμαστε την ευτυχία. Η ευτυχία είναι αρετή. Γιατί για να είμαι ευτυχισμένος πρέπει να απελευθερωθώ από κάθε ψευδαίσθηση, από το εγώ, από κάθε προσκόλληση
κάτι εγωισμός, κάτι τύπου με εμποδίζει να εξελιχθώ. Η ένδειξη της εξέλιξης είναι η ευτυχία. Και ένα τέταρτο εμπόδιο, δεν κάνουμε το απαιτούμενη προσπάθεια προς την αλλαγή. Okay? Τότε έχουμε τέσσερα εμπόδια. Αντισάρεσα συναισθήματα για το γεγονός ότι δεν έχουμε πετύχει ακόμα, εντάξει. Και μετά τα συναισθήματα που έχουμε για την προσπάθεια και τα συναισθήματα που έχουμε για την επιτυχία την ίδια και την τεμπελιά. Πολλές φορές νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει που είναι καρμικό. Μπορεί να μην είναι καθόλου καρμικό. Είναι ότι εμείς δεν κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Δεν λαμβάνουμε τα μέτρα που χρειάζεται να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αυτή η σκίτσα μπορεί να μας βοηθήσει. Εδώ είμαστε στη μέση, ας πούμε, και δεν είμαστε εντελώς ικανοποιημένοι και έχουμε ένα στόχο που εδώ θα είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά έχουμε επιθυμία για αλλαγή. Αυτό το κάναμε στο διολογισμό σήμερα. Μετά έχουμε το φόβο για την αλλαγή. Αν πετύχω το στόχο, θα χάσω την ελευθερία μου. Μπορεί να ζηλεύουν οι άλλοι, μπορεί να μη διαρκεί αρκετά και θα απογοητευτώ και θα στενοχωρηθώ. Μετά έχουμε άλλες επιθυμίες που τρώνε την ενέργεια και το χρόνο μας. Μετά έχουμε αντίσταση και αδράνεια της συνήθειας του πονοσώματος που προτιμάει την γνωστή μέτρια κατάσταση ή ακόμα δυσαρεστημένη κατάσταση, δύσκολη κατάσταση, παρά την άγνωστη ευτυχία. Το πονόσωμα νιώθει πιο ασφαλής με το γνώριμο. Και μετά έχουμε το πολύ χαζό, η αντίσταση προς τους άλλους που με πιέζουν να κάνω την αλλαγή. Δεν υπάρχει πιο χαζό. Δήθεν είμαι ελεύθερος αν δεν κάνω αυτό που ο άλλος με πιέζει να κάνω. Παρόλο που θέλω να το κάνω, δεν θα το κάνω για να μην νομίζει ο άλλος ότι το έκανε επειδή μου είπε και να χάσω την ελευθερία μου. Είναι παιδαριώδης. Τώρα, πιθανή στόχη να βελτιώσουμε. Εντάξει. Να βελτιώσουμε την υγεία μας, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας, που είναι φυτέψτε ένα τέτοιο δέντρο που βγάζει χρήματα. Okay. Να ελευθερωθώ από το φόβο ή άλλο συνέστημα. Θα δουλέψουμε ιδιαίτερα με συγκεκριμένα συναισθήματα αργότερα. Να ελευθερωθώ από μια ανάγκη ή συνήθεια, όπως το κάπνισμα, όπως είπατε χθες, ή κάποιο φαγητά, ή το ποτό, ή το τζόγο. Να δεκτώ και να αγαπάω κάποιον όπως είναι ή να συγχωρέσω κάποιον. Να δεκτώ και να αγαπάω τον εαυτό μου. Άλλο πιθανό στόχο. Να εφαρμόσω ένα θετικό πρόγραμμα για την υγεία και την αρμονία μου. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Να κάνω διολογισμό κάθε μέρα. Άλλο πιθανό στόχο. Να πετύχω οποιαδήποτε στόχο που υπάρχει ή να κάνω οποιαδήποτε αλλαγή. Τώρα, εδώ βλέπω το όρο της αυτοσαμποτάζ, εντάξει. Ένας άνθρωπος που κόβει το ίδιο το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Έχω δει ανθρώπους να κάνουν αυτό με την υγεία τους, με τις σχέσεις τους, ακόμα με τα οικονομικά τους. Εντάξει. Και διάφορες μορφές δεν αντέχουν ευτυχία, δεν αντέχουν επιτυχία ή θετική αλλαγή. Και αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στο πονόσωμα που προτιμάει να νιώθει το γνώριμο, το πόνο, την αδικία, την δυστυχία, το θυμό, την πίκρα, την ενοχή, το φόβο, το άγχος, παρά να νιώθει αγάπη, ευτυχία, ευγνωμοσύνη. Άρα, θα επιλέξουμε ένα στόχο. Ήδη διαβάζουμε αρκετούς στόχους. Και αφού αποφασίζουμε ποιος είναι ο πρώτος μας στόχος, σκεφτείτε τώρα για λίγο ο πρώτος στόχος με τον οποίο θέλετε να δουλέψετε. Ήδη το δουλέψαμε λίγο στο διολογισμό. Και ποια είναι τα κύρια εμπόδια προς την εφαρμογή τεχνικών αυτοβελτίωσης. Σελίδα 29 στο φελάδιό σας. Τώρα, εγώ θα συζητήσω εδώ τώρα το στόχο του να βοηθήσουμε το σώμα και το νου μας.
Γιατί το πάντα που κάνουμε στην ζωή μας το κάνουμε με το σώμα και το νου. Και διάβαζα νωρίτερα μια λίστα από πίθανες ενέργειες, ασκήσεις, αναπνοές, γενή διατροφή, χαλαρώσεις, διαλογισμό, ενεργική ψυχολογία, όλα αυτά, προσευχή. Εντάξει. Τι αντίσταση μπορεί να έχει προς ένα πρόγραμμα πειθαρχίας στην ζωή μας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πολλοί από εσάς σημειώσετε χθες ότι έχετε ένα τέτοιο θέμα. Αίσθημα καταπίεσης όταν τα κάνω. Εντάξει. Και το ψυχωτική ερώτηση εδώ είναι γιατί νιώθω την ελευθερία να φροντίζω τον εαυτό μου. Για μένα η πραγματική ελευθερία δεν είναι ελευθερία να κάνει αυτό που θέλει το εγώ μου. Είναι η ελευθερία να κάνω αυτό που πραγματικά με συμφέρει σαν ψυχή στην εξέλιξη, που σημαίνει και η φροντίδα το εγώ, του νου αν θέλετε, και του σώματος. Η πραγματική ελευθερία, η ελευθερία να κάνω αυτό που με συμφέρει. Και μέσα σε αυτό είναι η καθημερινή άσκηση, αναπνοές, τεχνικές. Βαριεστημάρα όταν τα κάνω. Εντάξει. Και εδώ, exercise λέει, is the most underutilized antidepressant, αντικαταθλιπτικό. Οι άνθρωποι προτιμούν να πάρουν χάπια παρά να ασκούνται. Δεν μπορείς να ασκήσεις κάθε μέρα, να έχεις κατάθλιψη. Και ειδικά αν χορεύεις. Πάρα να πάρουμε ένα χάπι, να βάλουμε 10 λεπτά κάθε μέρα μουσική και να χορεύουμε, να περπατάμε, να κολυμπάμε. Δεν κάθεται η κατάθλιψη μέσα σε μια τέτοια, ένα τέτοιο σώμα. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν κάποιες χημικές ανισορροπίες σε κάποια άτομα, αλλά γενικά η κίνηση είναι αυτό που μας βοηθάει. Φόβος να έρθω σε επαφή με δυσάρεστα συναισθήματα μέσα μου. Είναι γεγονός ότι μερικές τεχνικές, ειδικά οι ενεργειακές ψυχολογίες, το ψάξιμο, ο διαλογισμός, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κάτι κυρίως, αλλά πολύ προσωρινά και συνήθως στην αρχή, συναισθήματα από τα οποία, για τα οποία δεν θέλουμε να τα γνωρίζουμε. Αυτά τα συναισθήματα όμως είναι μέσα μας. Και μπορεί να μην τα νιώθουμε συναισθηματικά, αλλά τα όργανα μας τα νιώθουν. Και δημιουργούν ψυχοσωματικές αρρώσεις. Είναι σαν να πούμε, υπάρχει μία φωτιά στο υπόγειο, αλλά βαριέμαι να κατέβω στο υπόγειο να το σβήσω, θα καθίσω εδώ. Αυτή η φωτιά σιγά σιγά θα φτάσει εκεί που είμαστε, αν δεν ασχολιόμαστε. Τώρα μπορούμε να αποφύγουμε, να ασχοληθούμε, επειδή φοβόμαστε συναισθήματα που θα εμφανιστούν, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα συναισθήματα δεν δημιουργούνται από τις τεχνικές. Αποκαλύπτονται από τις τεχνικές. Ήδη υπάρχουν. Και δεν επιδρούν μόνο στην υγεία μας, επιδρούν στις σχέσεις μας. Και γενικά στην ζωή μας, γιατί έλκομαι συμπεριφορές που αντιστοιχούν στα συναισθήματα αυτά. Δεν έλκομαι συμπεριφορές που αντιστοιχούν στη μάσκα. Έλκομαι συμπεριφορές και καταστάσεις που αντιστοιχούν σε αυτά που πραγματικά νιώθουμε μέσα μας. Και αυτό η πρώτη μας άσκηση χθες ήταν με την μάσκα και σκιά. Φόβος θα χάσω επαφή με την υλική πραγματικότητα. Μακάρι, εγώ προσπαθώ εδώ και 50 χρόνια να χάσω επαφή με την υλική πραγματικότητα και όλο και μου έρχεται ξανά και ξανά. Είναι σπάνιο κάτι. Ένα σε ένα εκατομμύριο άτομα που να χάσει την ισορροπία του κάνοντας τις τεχνικές αυτές και μόνο αν κάνει υπερβολικά πράγματα. Έχω δει, δεν ξέρω, 20-25.000 άνθρωποι και ίσως έχω δύο από αυτούς που χάσανε προσωρινά την επαφή με την υλική πραγματικότητα. Δυσκολία να τους δώσω προτεραιότητα σε σχέση με άλλες ανάγκες. Πρέπει να αποφασίσουμε. Αν είμαστε μόνο αυτό το σώμα, okay, μπορεί να έχουμε άλλες προτεραιότητες. Αν είμαστε όμως μία ψυχή στην εξέλιξη, και θέλουμε υγεία, και θέλουμε διάβια, και θέλουμε καθοδήγηση, και θέλουμε ηρεμία και ευτυχία και να εξελικτούμε, τότε θα χρειαστούμε να το δώσουμε προτεραιότητα. Πιθανόν, αν σας ρωτάω πόσο σημαντικό είναι για εσάς να εξελικτείτε, να έχετε υγεία και ευτυχία και αρμονία στο νου, θα μου πείτε πολύ σημαντικό. Αν όμως εξετάσετε τις ώρες, τις μέρες, τι κάνετε όλη την ημέρα,
πιθανό θα δείτε ότι δίνεται πολύ λίγο χρόνο προς αυτό το στόχο και οι περισσότερες ώρες είναι συνήθειες και πάνε σε άλλες κατευθύνσεις που δεν είναι προς το στόχο αυτό. Φόβος για το τι θα πούνε οι άλλοι, η σημασία που δίνω στην γνώμη των άλλων οι οποίοι δεν εγκρίνουν ή υποτιμούν αυτά. Τώρα αυτό σιγά σιγά σβήνει. Όταν πρώτο ήρθε στην Ελλάδα πριν από 45 χρόνια, υπήρξε πολύ ταμπού να έρθει κάποιος στην αρμονική ζωή. Εντάξει, αίρεση είναι αυτό, είναι το άλλο, κάνω φοβερά πράγματα. Οι άνθρωποι πραγματικά είχαν φόβο να μοιραστούν με την οικογένεια ότι έρχονται. Πολύ και μερικοί ακόμα. Αλλά ο φόβος για την γνώμη του άλλου. Δεν χρειαζόμαστε την γνώμη του άλλου. Χρειαζόμαστε να αγαπάμε εμείς τον άλλον, να τον σεβόμαστε και να τον υπηρετούμε όταν έχει ανάγκη. Δεν χρειαζόμαστε την έγκρισή του. Και αυτό ισχύει και για τους γονείς. Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση των γονιών. Χρειαζόμαστε να τους αγαπάμε εμείς, να τους σεβόμαστε και να τους υπηρετούμε όταν μας έχουν ανάγκη. Δεν χρειαζόμαστε να μας εγκρίνουν. Και είναι κρίμα να ζήσουμε την ζωή μας με το φόβο του τι νομίζουν οι άλλοι. Τεμπελιά και αναβλητικότητα. Νομίζω αρκετοί άνθρωποι θα σημειώσουν αυτό το εμπόδιο. Και νομίζω ότι είναι κάπως αν θυμάσαι τα παλιά αυτοκίνητα και αεροπλάνα που έπρεπε να το κάνεις έτσι με το χέρι πρώτο για να πάρει μπρος και όταν το μοτέρ πήρε μπρος λειτουργούσε μόνο του. Κάπως έτσι είναι η πειθαρχία. Θέλει λίγο στην αρχή, λίγη περισσότερη ενέργεια να το βάλεις μπρος και μετά όταν παίρνει μπρος συνεχίζεται. Είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχίσουμε μία πειθαρχία ή ένα πρόγραμμα, παρά να ξεκινήσουμε. Προσκολήσεις σε ανέσεις και απολαύσεις. Εγώ δεν λέω μία απολαύση, λέω απολαύστε, αλλά βρείτε μία ισορροπία μεταξύ της απόλαυσης και την φροντίδα του εαυτού σας, του σώματος, του νου και βέβαια την εξέλιξή μας. Αμφιβολίες αν αυτές οι διδασκαλίες και αυτός ο τρόπος ζωής είναι για μένα. Μπορεί να μην είναι. Καθένας έχει ένα άλλο τρόπο που θα εξελίσσεται, καθένας έχει δική του ώρα που θα προχωρήσει στην ζωή του. Για μένα, σαν επιστήμονα, λέω ερευνήστε, δοκιμάστε. Δεν είστε σίγουροι, έχετε αμφιβολία, κάντε το πείραμα. Δοκιμάστε να δώσετε κάθε πρωί μισή ώρα στον εαυτό σας. Να κάνετε 10 λεπτά ασκήσεις και 20 λεπτά διαλογισμό. Και τώρα είναι πολύ εύκολο με τους διαλογισμούς που προβάλλω κάθε πρωί στο Facebook και YouTube. Έχετε συνοδεία. Υπήρξαν φορές που ήταν 200 άτομα. Τώρα είμαστε κάτω στα περίπου 60 με 80 άτομα κάθε πρωί μοιρασμένα στο Facebook και YouTube. Έχετε ένα καθοδηγούμενο διαλογισμό κάθε πρωί με ένα μικρό μήνυμα από πριν. Είναι πολύ όμορφο τρόπο να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Νιώθω ενοχή όταν ασχολιάμαι με τον εαυτό μου. Αυτό έχουν οι γυναίκες περισσότερο, ότι δεν πρέπει να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετούν την οικογένεια, το σπίτι, την καθαριότητα, το μαγείρεμα ή και την δουλειά, να φέρουν χρήματα, ό,τι μπορεί να είναι. Και όλα αυτά είναι αξιόλογα και σημαντικά. Αλλά αν θα είναι εις βάρος της υγείας μας ή της ψυχικής μας διάθεσης και θα έχουμε συνέχεια στενοχώρια, θα νιώθουμε αδικία, θα νιώθουμε θυμό ότι μας εκμεταλλεύονται άλλοι, είναι δώρο άδωρο. Είναι κρίμα. Και το άλλο είναι ότι ασχολούμενοι με αυτόν τον τρόπο, με λίγη ασκήσεις, αναπνοές, διαλογισμό, κάθε πρωί ή οποιοδήποτε ώρα, είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο ευχάριστοι και κάναμε περισσότερα πράγματα. Δεν γίνονται λιγότερα, γίνονται περισσότερα. Η ψυχολογική αντιστροφή, δηλαδή η άρνηση του να κάνω κάτι καλό για μένα, είναι ένα εμπόδιο.
Παρεσύρουμε από άλλες δραστηριότητες. Έχουμε δύο εδώ την ομιλία. Παρεσύρουμαστε από την ομιλία. Παρεσύρουμαστε από καθαριότητα ή κάτι άλλο. Πάλι είναι χρήσιμα αυτά. Αλλά όλες οι ισορροπίες να μην πάρουν χρόνο από αυτό το κομμάτι του χρόνου που χρειαζόμαστε να φροντίσουμε το σώμα και το νου μας. Δυσκολεύομαι να σηκωθώ νωρίς το πρωί να τα εφαρμόσω. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το πρωί είναι η καλύτερη ώρα, επειδή είναι η ώρα που τα πράγματα είναι πιο ήσυχα, υπάρχει λιγότερη κίνηση, δεν έχουμε μπει ακόμα, το τηλέφωνο δεν χτυπάει, τότε δεν είναι κακή ιδέα να είμαστε, να το κάνουμε πριν ξυπνήσουν οι άλλοι. Η λύση είναι να κοιμηθούμε μισή ώρα νωρίτερα, είναι τόσο απλό. Δεν έχετε χρόνο. Θέλετε να κοιμηθείτε μισή ώρα περισσότερο, κοιμηθείτε μισή ώρα νωρίτερα το βράδυ. Και ξυπνήστε μισή ώρα νωρίτερα για να το κάνετε. Νιώθω ότι είναι μάτι, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σας απαντάω πάλι σαν επιστήμονα. Δοκιμή, έρευνα. Δείτε. Εγώ νιώθω ότι έχω δύο ζωές μέσα σε αυτή την ζωή. Μία ζωή πριν μάθω το διολογισμό και την ζωή μετά από το διολογισμό. Δύο διαφορετικές ζωές εντελώς. Όπου και μπορώ να πω ότι δεν το κάνω ποτέ επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή μου αρέσει. Μου αρέσει και η διαδικασία και μου αρέσει το αποτέλεσμα που έχει απάνω μου μέσα στη μέρα και μέσα στην ζωή. Νιώθω ότι δεν είναι για μένα αυτός ο δρόμος. Πάλι απαντάω, δοκιμάστε, δείτε, αποφασίστε, δώστε 1, 2, 3 μήνες. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να συνδυάσω την υλική ζωή με την πνευματική. Ότι πρέπει να γίνω μοναχός και να παρετούμε από την υλική ζωή. Δεν πιστεύω αυτό και πιστεύω ότι υπάρχουν άφθονα ερεθίσματα η εξέλιξη μέσα στην ηλική ζωή και η πνευματική ζωή θα με βοηθήσει να αξιοποιήσω την ηλική ζωή σαν πλαίσιο εξέλιξης. Γιατί όλο το θέμα είναι να βρούμε την ισορροπία μας. Τώρα, γιατί να θέλουμε να φροντίσουμε. Συζητήσαμε μέχρι τώρα πιθανές αντιστάσεις, αμφιβολίες, δυσκολίες. Τώρα στην σελίδα 29 στα χαρτιά σας έχουμε γιατί θέλω να φροντίσω. Επειδή πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και πνευματικά. Είναι κάτι που πιστεύω. Έχω βιώσει ότι με βοηθάνε. Το εδώ είναι το τρελό. Όταν ρωτάω στα σεμινάρια πώς έχετε βιώσει ότι σας βοηθάτε. Και σηκώνουν όλοι το χέρι σας, το έχουν βιώσει, αλλά μερικοί δεν συνεχίζουν, τότε δεν είναι θεωρία τώρα. Έχω το βίωμα, με βοήθησε. Γιατί δεν το συνεχίζω? Τι είναι αυτή η τρέλα? Δεν αγαπάω τον εαυτό μου? Δεν αγαπάω το σώμα μου, το νου μου, την ζωή μου? Δεν θέλω να περάσω πιο όμορφα? Υπάρχει κάποια αντίσταση? Γιατί να μην συνεχίζω να κάνω κάτι που όχι θεωρητικά όπως το πρώτο πιστεύω ότι θα με βοηθήσει, αλλά έχω βιώσει ότι με βοηθάει. Ξέρω ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βοηθηθεί. Εδώ βλέπουμε, πρέπει να είναι στις Ινδίες αυτό, χιλιάδες άνθρωποι να διολογίζονται μαζί. Δεν είναι πια κάτι περιθωριακό. Δεν μπορείτε να ανοίξετε πια την τηλεόραση χωρίς να κάποιος να αναφερθεί στην γιόγκα, στο διολογισμό, στην κάρμα, είναι πια, έχει μπει σε όλη την κοινωνία. Και εδώ βλέπουμε εκατοντάδες άνθρωποι, ίσως χιλιάδες, να κάνουν yoga στο Times Square στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη. Δεν είναι κάτι περιθωριακό πια. Είναι αποδεικμένο ότι η yoga, οποιαδήποτε μορφή άσκηση, ο διολογισμός, οι χαλαρώσεις, οι αναπνοές βοηθάνε. Επειδή οι μεγάλοι δάσκαλοι συμφωνούν ότι η άσκηση είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη αρμονία και εξέλιξη. Αν δεν τους γνωρίζετε όλοι, ο Χριστός, ο Σάι Μπάμπα, ο Γουέιν Ντάιερ, ο Ντίπακ Τσόπρα, ο Ντάλαι Λάμα και ο Εκκάρτ Τόλε, μερικοί από αυτούς.
Επειδή είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορώ να δώσω στα παιδιά μου, στον σύντροφό μου, στο περιβάλλον της εργασίας και στους άλλους γενικά. Να είμαι καλά. Να είμαι άνθρωπος θετικός, με καλή ενέργεια, με ευτυχία, με ηρεμία, με κατανόηση, με την ικανότητα να προσπεράσω τις αδυναμίες των άλλων, την αρνητικότητα των άλλων, την επιθετικότητα, την κριτική, ότι έχω κάνει αυτογνωσία, δεν χρειάζομαι να θίγομαι, δεν καταπιέζομαι συναισθήματα, αλλά δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτό το φαύλο κύκλο αρνητικότητας με τους ανθρώπους γύρω μας. Θέλω να βελτιώσω το σώμα, την ενέργεια και το νου μου. Πολύ σημαντικό λόγο να κάνουμε ασκήσεις, να μην στεκόμαστε έτσι, να στεκόμαστε έτσι μέσα στην ζωή μας. Θέλω να είμαι πιο δημιουργικός, παραγωγικός και αποτελεσματικός. Όλα αυτά συμβαίνουν και δημιουργικοί και παραγωγικοί και αποτελεσματικοί όταν εφαρμόζουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα ασκήσεων, αναπνοών, βιολογισμό, χαλάρωση, ενεργική ψυχολογία. Επιθυμώ να έχω πιο πολύ εσωτερική γαλήνη και κατανόηση. Και αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει να νιώθουμε έτσι. Okay. Θέλω να αγαπάω πιο αγνά. Αυτό πιο πολύ γίνεται μέσα από την αυτογνωσία και το βιολογισμό και τη μελέτη των πνευματικών αλήθειων που μας βοηθάνε να ανοίξουμε την καρδιά μας και βέβαια τις ασκήσεις που κάνουμε, που βιώνουμε αγάπη για τους άλλους. Θέλω να απελευθερωθώ από το εγώ και την προσωπικότητά μου, από την πλάνη. Δεν υπάρχει άλλη αιτία του πόνου ή της δυστυχίας. Η βασική αιτία όλο το πόνο των ανθρώπων είναι το εγώ. Ότι είμαστε ταυτισμένοι και νομίζουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί και ότι πρέπει να προστατεύουμε την αξία του εγώ, την ασφάλεια του εγώ από τους άλλους. Θέλω να έχω πιο πολύ ανιδιοτέλεια και να είμαι ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Αξιόλογο στόχο και αυτό. Επιθυμώ να βιώσω τον αληθινό αυτό μου. Είναι κρίμα, δηλαδή είμαστε μέσα σε μία πλάνη, νομίζουμε ότι είμαστε αυτό το σώμα και νου και δεν βιώνουμε την αληθινή μας φύση που είναι συνδεμένη με το Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα, με το Θείο, ότι είμαστε ακτίνες στις θείες συνειδητότητες και έτσι όπως είπαμε στο διαλογισμό σήμερα, αξίζουμε αγάπη, αξίζουμε σεβασμό, αξίζουμε ευημερία, ό,τι καλύτερο υπάρχει, αλλά θυμηθούμε ότι και όλοι οι άλλοι είναι και αυτό. Όλοι οι άλλοι αξίζουν αγάπη, σεβασμό, ευημερία. Αναζητώ την εμπειρία της επαφής μου με το Θείο. Αυτό είναι η επαφή που τελικά θα μας λύσει όλα τα θέματα στην ζωή μας. Επιθυμώ εσωτερική πληρότητα. Νιώθω όμορφα όταν τα κάνω. Εδώ είναι το μεγάλο κλειδί. Να φτάσουμε στο σημείο να απολαύσουμε αυτά που κάνουμε για το σώμα και το νου. Και να δεν είναι μία πειθαρχία πια. Είναι να περνάω όμορφα. Περνάω όμορφα κάνοντας ασκήσεις. Περνάω όμορφα τρώγοντας όμορφα. Γεννή διατροφή, νιώθω ωραία. Περνάω όμορφα κάνοντας αναπνοές και διολογισμό. Περνάω όμορφα προσφέροντας βοήθεια σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή όλα αυτά είναι έτσι χρειάζεται να είναι, να περνάω όμορφα κάνοντας αυτά. Δεν έχουμε τότε σύγκριση. Επειδή είναι η φυσική μου πορεία, ο προορισμός μου προς την θέωση. Δηλαδή, σύμφωνα με την Ορθοδοξία, ο προορισμός του ανθρώπου και της Ορθοδοξίας της Χριστιανοσύνης είναι η θέωση του ανθρώπου. Και μου αρέσει αυτό. You are God in amnesia. Είσαι ο Θεός στην αμνησία. Εντάξει. Άρα, είναι ώρα να επιλέξουμε μία μορφή αυτοβελτίωσης.
Έχετε δύο χαρτιά επίσης, νομίζω είναι το Α, για να δω, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα τα βρείτε, ελπίζω να έχετε καταβάσει τα χαρτιά αυτά. Είναι το Α, ναι. Το βρήκα σε αυτό το PDF. Όχι, δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, είναι αυτό που λέει ότι θέλω να βελτιώσω, να κάνω την εξής θετική. Ναι, εδώ το Α11 και Α12 στα μεγάλα χαρτιά. Α11, Α12. Συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Και υπάρχει ένα κομμάτι του αυτού μας που θέλει να κάνει τις θετικές ενέργειες και υπάρχει το μέρος του αυτού μας που αντιστέκεται μέχρι τώρα προς αυτές τις θετικές ενέργειες. Και είπαμε εδώ ποιες μπορεί να είναι αυτές. Τώρα, αν δεν θέλετε να δουλέψετε πάνω σε αυτό το θέμα, μπορεί να μην δουλέψετε, μπορεί να επιλέξετε ένα άλλο θέμα, αλλά πρέπει να σκεφτείτε ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνετε να πετύχετε το στόχο. Αν είναι αυτό που πρότεινα τώρα, είναι υγιεινή διατροφή, θα επιλέξετε από αυτά τι θέλετε να κάνετε. Είναι στην σελίδα 28. Ασκήσεις, αναπνοές, χαλάρωση, ιδεολογισμό, αυτοανάλυση, αυτογνωσία, ενεργική ψυχολογία, προσευχή, ανιδιωτική προσφορά, απομονώσεις, διάβασμα, συμμετοχή σε πνευματικές ομάδες, να ακούσουμε ομιλίες και ασκήσεις, να θυμηθείς πνευματικές αλήθειες, μελέτη, να πλησιάζω ή να επικοινωνήσω ή να συγχωρέσω κάποιον, να ζητήσω συγχώρεση, να ξυπνήσω νωρίς το πρωί, να μην τρώω ΑΒΓ, να σταματήσω να ΑΒΓ, να περιορίσω ΑΒΓ, να κάνω περισσότερα ΑΒΓ. Όλα αυτά στην σελίδα 28 στα χαρτιά σας. Άρα, πριν προχωρήσουμε στην άσκηση, είναι η ώρα τώρα να συμπληρώσουμε όπως κάναμε χθες. Είναι εδώ, γιατί δεν φαίνεται. Okay, για κάποιο λόγο, το Zoom έχει αυτά, έχει καμιά φορά διάφορα εμπόδια και είναι κρίμα αυτό, γιατί δεν εμφανίζει το ερωτηματολόγιο που είχα δημιουργήσει. Άρα θα προχωρήσουμε τότε πρώτο με κάποιες ερωτήσεις αν θέλετε και μετά θα συνεχίσουμε με την άσκηση. Okay, που είμαστε τώρα. Okay. Ελευθερώνω τα μικρόφωνα σας. Και αν θέλετε να μιλήσει, σηκώστε το χέρι σας, να το να κλείσω το μικρόφωνο.